109α1. Από τον Νοέμβριο του 2002 αποτελεί στέλεχος της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν προτάσεως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρίου Χριστόδουλου. Σήμερα είναι συνεργάτης της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρθογραφεί στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Έχει συγγράψει 10 βιβλία, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι «Για μια δυναμική εξωτερική πολιτική», «Ελληνισμού ενόρασης», «Εκκλησία και ελληνική διάρκεια», «Η ελληνοορθόδοξη παιδεία στον 21ο αιώνα», «Στην Ευρώπη ως Έλληνες», «Η ελληνοορθόδοξη πρόταση», «Το μακεδονικό ζήτημα και οι παγίδες της Συμφωνίας των Πρεσπών», «Το 1821 σήμερα», «Τα μηνύματα του 1821» και «Τα σύγχρονα εθνικά θέματα». Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, ενδοξότατοι στρατηγοί, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ως Μακεδόν αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Το ότι κατοικώ στην Αθήνα, ας το ξεχάσουμε προς το παρόν, εγώ εδώ ανήκω ψυχικά και χρειάζεται να θυμόμαστε τους ήρωές μας, να τους τιμούμε και να μιλούμε για την ιστορία μας. Να τιμήσουμε δύο παλικάρια, τα οποία συμβολίζουν την ενότητα του ελληνισμού. Τον Σαράντο Αγαπινό, Σαράντο Σαραντέλος, τέλος Καπετανάγρα στο ψευδόνυμο, που γεννήθηκε στον Άχλου επειδή εκεί ήταν δικαστικός ο πατέρας του, αλλά γράφτηκε στα Μητρό Αρένων Γαργαλιάνων και Γαργαλιάνων των Τιμούν και Ορδανώνων τα Αγαπίνια. Τον Τόνι Μίγκα από την Άουσα, δηλαδή το συνδυασμό του ντόπιου Έλληνα της Μακεδονίας και του εθελοντή αξιωματικού που ήρθε χωρίς να έχει υποχρέωση από τους νόμους της χώρας, αλλά από τους ηθικούς νόμους. Αλλά ξεκινήσουμε λίγο να δώσουμε το κλίμα της εποχής. Τι ήταν αυτό που λέμε Μακεδονικός Αγώνας? Ήταν η προσπάθεια του ελληνισμού σε μια τουρκοκρατούμενη Μακεδονία να μην περάσουμε από τα χέρια των Οθωμανών στα χέρια των Βουλγάρων. Το πρόβλημα ξεκινά με τον ρωσικό πανσλαβισμό, ο οποίος οθεί και κινεί τη βουλγαρική εξαρχία, μια σχισματική εκκλησιαστική κατάσταση που αποσχίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καταδικάζεται το 1872 από τοπική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, ο φιλετισμός ή εθνοφιλετισμός, και παράλληλα έχουμε τον κίνδυνο που ζουν οι πρόγονοί μας, βλέποντας μετά την ρωσική νίκη εναντίον των Τούρκων το 1877 το φάσμα και τον χάρτη της Μεγάλης Βουλγαρίας. Συνθήκη Αγίου Στεφάνου 1878. Πριν Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, όλη η υπόλοιπη Μακεδονία θα πήγαινε σε βουλγαρικά χέρια. Εκεί έχουμε την πρώτη φάση, την πρώτη ένοπλη φάση. Έχουμε την αντίδραση του ελληνισμού που ξεκινά με επικεφαλής κληρικούς όπως ο Κίτρος Νικόλαος, με άλλα στελέχη στο Λιτόχωρο, στο Μπούρινο της Κοζάνης. Ευτυχώς δεν υλοποιήθηκε τότε η Μεγάλη Βουλγαρία, αλλά ήμασταν πάντα σε επιφυλακή. Η Βουλγαρική Εξαρχία προχωρεί παράλληλα με το εκκλησιαστικό ζήτημα στη δημιουργία και πολιτικών σχηματισμών και στρατιωτικών. Το 1893 δημιουργείται η οργάνωση ΒΕΜΕΡΟ, ΕΜΕΟ στα ελληνικά, Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση. Κατά σύμπτωση, θα έλεγα, το ίδιο όνομα έχει το κόμμα που κέρδισε προσφάτως τις εκλογές στην βόρεια γειτονική μας χώρα. Αρχικά υπήρχαν μέσα στις λέξεις, ήταν και το όμικρον από το Οντρίσκο. Είχαν βάλει τμόρο, Οντρίσκο, διότι ήθελαν και την Αδριανούπολη. Και στη Θράκη είχαμε γεγονότα. Γι' αυτό και το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο βιβλίο που έχει βγάλει λέει «Ο Μακεδονικός Αγών και τα Ιστράκιν γεγονότα». Ο Σουλτάνος με το γνωστό διέρηκε βασίλευε, άσε τους χριστιανούς να τσακώνονται κατά τη μύτη των Τούρκων, ο Σουλτάνος βγάζει ένα φυρμάνι το οποίο προκαλεί την βία και το αίμα. Τι λέει στα χωριά της Μακεδονίας? Εάν τα 2/3 του πληθυσμού υπογράψουν ότι θέλουν εξαρχικό ιερέα, δηλαδή βούλγαρο με απλά λόγια, θα είναι εξαρχικά χωριά. Αυτό θα πάει. Εάν τα 2/3 υπογράψουν ότι θέλουν πατριαρχικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα πάει πατριαρχικός, άρα ουσιαστικά θα ανήκουν στην οικογένεια του ελληνισμού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκεί αρχίζει η ένοπλη δράση
Και όταν σε ένα χωριό μπαίνουν οι κομιταζίδες και βλέπουν το χωριό είναι πατριαρχικό, τι κάνουνε, θα σφάξουν τον παπά και το δάσκαλο και να τρομοκρατήσουν το χωριό και να υπογράψει. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί και η ελληνική αντίδραση από τους εντοπίους, αλλά και από άλλους που θα έρθουν από την ελεύθερη Ελλάδα. Ένα εθνολογικό ερώτημα, με βάση τα ντοκουμέντα της εποχής. Στις μαρτυρίες των ξένων προξένων ή στις απογραφές των Οθωμανών, υπάρχει πουθενά αναφορά σε μακεδονικό έθνος? Όχι. Το 1903 οι αναφορές των προξένων από τη Θεσσαλονίκη για τα γεγονότα του Ήλβιντεν, που θα πούμε στη συνέχεια, έχουν εκδοθεί από το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος. Οι αναφορές μιλούν για Τούρκους, Έλληνες, Βουλγάρους, λίγες σερβικές ομάδες, λίγους Ρουμανίζοντες που πλησίαζε η ρουμανική προπαγάνδα τους βλαχόφωνους, χωρίς να επιτύχει σε μεγάλο βαθμό. Μας φυτώσει Εβραίους κλπ. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε κάποιο έθνος που να προσδιορίζονται οι ίδιοι ως μακεδονικό έθνος. 1904. Ο Χιλμή Πασάς, Οθωμανός διοικητής, κάνει απογραφή στα τότε Βίλα Αίτια, Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, περιφερειακές διοικήσεις. Πάλι αναγράφει τις ίδιες εθνικές ομάδες που σας είπα και πριν. Πουθενά δεν υπάρχει για αναφορά σε μακεδονικό έθνος. Έτσι για να θυμόμαστε τα ιστορικά γεγονότα. Στον αγώνα, που ήταν και ένοπλος αλλά και πνευματικός, έπαιξε σημαντικό ρόλο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος στέλνει μαχητικούς μητροπολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, ώστε να βοηθήσουν πνευματικά, εθνικά, εκκλησιαστικά, να μην προσχωρήσουν τα χωριά και οι αγωνιστές στην εξαρχική προπαγάνδα, η οποία άλλοτε χρησιμοποιούσε τη βία, άλλοτε το χρήμα ή τον δόλο. Είναι χαρακτηριστική η δράση του Γερμανού Καραβαγγέλη στην Καστοριά, ο οποίος πλησιάζει ανθρώπους που είχαν ίσως μια αμφιβολία για την καταγωγή τους, ελλείψη γνώσεων, όλα αυτά, δεν υπήρχαν σχολεία ελληνικά στα χωριά, και τους εξηγούσε με απλά επιχειρήματα: «Έλα εδώ, άνθρωπέ μου, ποιο τι νόμισμα βρήκες κάτω όταν σκάβεις το Μέγα Αλέξανδρο? Τι ήταν ο Αλέξανδρος? Έλληνας, άρα αυτή είναι η γη, αυτή είναι και η καταγωγή σου». Και έτσι έχουμε και θύματα μητροπολίτες, τον Φώτιο της Κοριτσάς, τον Εμιλιανό των Γρεβενών και πολλούς κληρικούς που αγωνίζονται, που θυσιάζονται, μοναστήρια καίγονται. Θα πω κάτι που το γνωρίζω σεβασμιότατος και αφορά εδώ τη Μητρόπολη και είναι συγκινητικό. Ένας από τους γνωστούς μακεδονομάχους, ο Μιχαήλ Αναγνωστάκος από την Χαριά, δίπλα στο Δειρό της Μάνης, ή καπετάν Ματαπάς, ψευδώνυμο, ήταν για ένα διάστημα ντυμένος ηγούμενος στη Μονή Αρχαγγέλου της Μητροπόλεως σας σεβασμιότατε, τη Μονή Όσιανης, όπως την έλεγαν τότε. Ήταν διάσημος για τις μεταμφιέσεις ο καπετάν Ματαπάς, δυστυχώς εφωνήθη αργότερα στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Τα μοναστήρια μας πάντοτε ήταν σε δράση. Η Μονή του Σιών Νικάνωρα στη Ζάβορδα είχε ένα σύρμα πολύ δυνατό πάνω από το ρού του Αλιάκμονα, και την ώρα που οι Τούρκοι δεν περίμεναν ότι θα τολμήσει κανείς να περάσει πάνω από εκείνο το χάσμα και από κάτω ο ποταμός, πραγματικά οι μοναχοί βοηθούσαν τους Μακεδονομάχους τα βράδια να περνούν απέναντι. Ήταν λοιπόν σημαντική η δράση και της Εκκλησίας και των μοναστηριών. Εκεί έχουμε πλέον και την συμβολή των ανθρώπων που έρχονται και από την ελεύθερη Ελλάδα, αλλά ακόμη και από μη ελεύθερη Ελλάδα, η Κρήτη δεν είχε απελευθερωθεί, να βοηθήσουν τον εντόπιο πληθυσμό της Μακεδονίας. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι τους εθελοντές εκείνους, είτε αξιωματικούς, είτε άλλους απλούς εθελοντές, τους βοηθούν και άνθρωποι οι οποίοι πιθανώς στο σπίτι τους να μην μιλούν μόνο ελληνικά ή να μην μιλούν πολύ καλά τα ελληνικά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να χειροκροτήσουμε μαζί με όλη την προσπάθεια του Μακεδονικού Αγώνος τους Έλληνες εκείνους, τους πατριαρχικούς αγωνιστές, οι οποίοι παρά τα διάφορα γλωσσικά ιδιώματα, άλλοι ανάμεικτα με βουλγάρικα, άλλοι βλαχόφωνοι, άλλοι οτιδήποτε άλλο, αγωνίστηκαν για τον ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, για το Πατριαρχείο, απέναντι σε διάφορες προπαγάνδες. Και αυτό και σήμερα να το τονίζουμε, διότι υπάρχουν οι προπαγάνδες αυτές, προσπαθούν ορισμένοι
να διεκδικήσουν π.χ. την Πουμπουλίνα ή κάποιους άλλους, εκμεταλλευόμενοι ότι ναι, τότε υπήρχαν ιδιώματα διάφορα, αλλά ξέρετε, η Ορθοδοξία κρατούσε την εθνική ταυτότητα, όποιος εξισλαμιζόταν τούρκευε, και η ψυχή. Η ψυχή ήταν εκείνη, ασχέτως αν σπίτι μιλάς και κάτι διαφορετικό, ανάμεικτο με τα ελληνικά. Έρχονται λοιπόν οι στρατιωτικοί, έρχονται αξιωματικοί που παίρνουν ψευδόνυμα, ο Παύλος Μελάς, ο Μίκης Ζέζας, ο Σαράντης Αγαπηνός, τέλος Άγρας, είπα αξιωματικοί, ο Γιώργος Κονδύλης είχε αναλάβει τη Θράκη, μετέπειτα πολιτικός του Μεσοπολέμου, από το ναυτικό, ο Δεμέστιχας, καπετάν Νικηφόρος, από τη χωροφυλακή, ο Βορειοπυρώτης Σπύρο Μίλιος και πολλοί άλλοι, καθώς και απλοί εθελοντές από την Κρήτη, από τη Μάνη, από την Κύπρο, έχουν εντοπιστεί και Κύπροι Μακεδονομάχοι, μια μάχη όλου του ελληνισμού. Σε εκείνη τη μάχη εμφανίζεται και το παλικάρι, τα δύο παλικάρια ουσιαστικά, τα οποία μας συγκινούν αυτές τις μέρες, διότι στις 7 Ιουνίου 1907 ήταν η μέρα του απαγωνισμού τους. Ο Σαράντης Αγαπηνός, από ιστορική οικογένεια των Γαλαλιάνων, οικογένεια των Αγαπηνών, έδρασε το 1921 στην Πελοπόννησο, με το ψευδόνυμο Καπετάν Άγρας. Είχαν ψευδόνυμα για να μην ξέρουν οι Τούρκοι ότι έχουν να κάνουν με αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, οι οποίοι δρούν έξω από τα όρια της τότε Ελλάδος. Ο Άγρας, αξιωματικός του πεζικού, ήρθε σε νεαρή ηλικία στη Μακεδονία να βοηθήσει. Μαζί με άλλους αξιωματικούς, μαζί με ευζώνους, μαζί με ανθρώπους που τον βοήθησαν, τον στήριξαν, και βρήκε και εδώ και την υποδοχή και αποδοχή από εντοπίους απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν ότι όταν μιλούμε για μυστικά του Βάλτου, μιλούμε για μια λίμνη που υπήρχε τότε, αλλά τώρα δεν υπάρχει, έχει αποξηρανθεί. Μια λίμνη που, όπως περιγράφει η Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου, ήταν γεμάτη από κουνούπια, από ραγάζι, από διάφορες αρρώστιες, προκαλεί το ελονοσία. Εκεί λοιπόν ο Άγρας δίνει τη μάχη να καθαρίσει τις καλύβες των Βουλγάρων κομιταζίδων, να καθαρίσει την περιοχή, ήταν πέρασμα από Θεσσαλονίκη προς τη Δυτική Μακεδονία. Ο αγώνας είναι δύσκολος, τα θύματα πολλά, χάνει το μεσαίο του δάχτυλο, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να θεραπευθεί, στη συνέχεια τον στέλνουν και στην Νάουσα, που ήταν επίσης σημαντικό κέντρο, και εκεί στην Νάουσα πάντοτε ακολουθούσε οδηγίες του προξένου Θεσσαλονίκης, του Λάμπρου Κορομιλά. Στην Νάουσα αναλαμβάνει μια άλλη προσπάθεια. Η Νάουσα ήταν σημαντικό κέντρο και εκείνη, διότι υπήρχαν πολλοί επιχειρηματίες, γιατροί, ο Ζαφύριος Λόγκος, Περδικάρης ο γιατρός, που τον στήριξαν, και εκεί γνώρισε τον Ράφτη, τον Έγγαμο, αυτό το σπουδαίο παιδί, τον Αντώνη Μίγκα. Του ήρθε λοιπόν η πληροφορία ότι ο Ζλατάν θέλει να τον δει ένας κομιταζής, και προσέξτε, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο Άγρας δεν ήταν αφελής. Λένε μερικοί για κάποια ιδανικά δίθεν διεθνιστικά και όλοι μαζί. Όχι. Ο Άγρας πήγε για να φέρει στον ελληνισμό και στο πατριαρχείο τους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνάντηση. Γιατί αυτό είχε ξαναγίνει. Όπως ο Κώτας αρχικά, καπετάν Κώτας, είχε ενταχθεί αρχικά στον βουλγαρισμό, επίστη μετεπίστη ήρθε με τη μεριά του ελληνισμού και του πατριαρχείου. Πήγε για εθνική αποστολή και όχι από αφέλεια ή από διάφορα δήθεν ιδεολογήματα, τα οποία ορισμένοι σήμερα παρουσιάζουν. Ήταν όμως παγίδα. Ήταν παγίδα η οποία φάνηκε όταν τελικά τον συνέλαβαν μαζί με τον πιστό του σύντροφο. Τον Μίγκας δεν θα τον άφηνε ποτέ. Θα μπορούσε να φύγει. Έμεινε εκεί. Τους συνέλαβαν έξω από την Άωσα, τους έδεσαν, τους περιέφεραν στα χωριά, σαν να είναι, δεν ξέρω, θείας ως κάτι, να γελάει ο κόσμος, και τελικά τους θανάτωσαν δια παγχωνισμού στις 7 Ιουνίου 1907 στην περίφημη Καρυδιά, που όλοι γνωρίζετε και πηγαίνουμε συχνά και πρέπει να πηγαίνουμε και να το στιμούμε και εκεί. Μάλιστα, κάποιες λεπτομέρειες.
η νεκρόσιμη ακολουθία εψάλλει το ψυχοσάββατο παραμονή της Πεντηκοστής. Πρέπει να σας πω ότι σε ένα συνέδριο επιστημονικό που έγινε πριν από μερικά χρόνια άκουσα και μια ενδιαφέρουσα στρατιωτική ανάλυση ότι ο Άγρας δεν βοήθησε μόνον το Μακεδονικό αγώνα καθαρίζοντας την περιοχή του Βάλτου από βουλγαρικές συμμορίες, αλλά βοήθησε μετά και την είσοδο του ελληνικού στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους, διότι δεν έπρεπε εκείνη η περιοχή να ελέγχεται από άλλες ομάδες. Επίσης, είναι χρήσιμο να πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο Άγρας, ο Αγαπηνός, δηλαδή η οικογένεια Αγαπηνού, στη συνέχεια προσεγγίστηκε από την ελληνική πολιτεία, οι συγγενείς του και τα αδέρφια του, ζήτησαν οι αξιωματικοί που έκαναν το κίνημα του 1909 με τότε πρωθυπουργό τον Κυριακόλη Μαύρο Μιχάλη, ζήτησαν από τον αδερφό του τον Αντώνιο Αγαπηνό, που ήταν δικαστικός, να τον προαγάγουν τιμητικά, ο οποίος αρνήθηκε. Είπε όχι. Ο αδερφός μου σκοτώθηκε για τον ελληνισμό, για τη Μακεδονία, εγώ με τη σειρά μου. Άλλος αδερφός του Σαράντι Αγαπηνού, του Άγρα, ο Νικόλαος Αγαπηνός, ζούσε στην Αίγυπτο, που τότε ζούσαν πάρα πολλοί Έλληνες. Η ομάδα που περιμάζεψε τα προσωπικά του αντικείμενα του Άγρα έστειλαν στον Νικόλαο Αγαπηνό το γάντι, φορούσε γάντι λόγω του τραυματισμού στο χέρι, και το μάνλιχερ, το όπλο που είχε. Το 1956, όταν έγινε το κίνημα του Νάσερ στην Αίγυπτο, αναγκάστηκαν να πετάξουν το όπλο στον ποταμό Νείλο, μη θεωρηθεί ότι είναι οι Έλληνες εναντίον των Αιγυπτίων εκείνη την περίοδο. Το γάντι, από ό,τι γνωρίζω, παραμένει σε απογόνους και συγγενείς του Σαράντι Αγαπηνού, του καπετάν Άγρα. Γιατί σήμερα μιλούμε για τον Μακεδονικό αγώνα? Βεβαίως για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τις γυναίκες, τις δασκάλες που ερχόντουσαν εθελοντικά, που κινδύνευσαν, που σφαγιάστηκαν, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, αλλά επιπλέον και για ένα επίκαιρο μήνυμα. Ξέρετε, κανένα φορά οι νέοι μας, τα παιδιά μας, μας λένε καλή ιστορία, αλλά το να γίνουμε μια φιλίστορ ομίγυρης δεν είναι κακό. Αλλά θέλει και να επικαιροποιήσουμε λίγο στα παιδιά μας το μήνυμα. Λοιπόν, προσέξτε, κατά την άποψή μου, ποια ήταν η εποχή που ο ελληνισμός επιτυχάνει τον στο Μακεδονικό αγώνα να συντονίσει δυνάμεις? 1893 ο Τρικούπης βγαίνει και λέει «Δυστυχώς αποχεύσαμε». Το 97 έχουμε τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο. 98 δανειζόμαστε υπέρογκα, χρωστούμε και αποζημίωση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μπαίνει ο διεθνής οικονομικός έλεγχος και απομυζά το ελληνικό δημόσιο, τα τελωνεία. Μια Ελλάδα στρατιωτικά ταπεινωμένη και οικονομικά εξαθλειωμένη και υπερδανισμένη έχει τα ηθικά ερίσματα και μπορεί και αντιμετωπίζει Νικηφόρα Βουλγάρους και Οθωμανούς. Και κρατάμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αποτρέπουμε τη βουλγαροποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, σταματούμε την τρομοκρατία, στηρίζουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μπορούμε στη συνέχεια να ανοίξουμε τις πόρτες για τον ελληνικό στρατό το 12-13. Εάν τότε μπόρεσε αυτή η Ελλάδα με αυτά τα προβλήματα να έχει ελπίδα, ήθος, αγάπη για την πατρίδα, τότε νομίζω και σήμερα μπορούμε να λέμε στα νέα μας τα παιδιά ότι τότε ήταν πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα. Να μην απελπιζόμαστε. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός από την πίστη μας και ο Έλληνας που μελετάει την ιστορία μας από τα ανδραγαθήματα των προγόνων πρέπει να αγγλεί συγκρατημένη έστω αισιοδοξία. Να μας πιάνει αυτό που ακούω, εθνική κατάθλιψη. Οι Μακεδονομάχοι με τον αγώνα τους σε δύσκολες συνθήκες μας έδειξαν ότι ο ελληνισμός ενωμένος μπορεί να επιτύχει πάρα πολλά. Πατριαρχείο, διπλωμάτες, Δραγούμης, Κορομιλάς ήταν οι εγκέφαλοι του σχεδίου. Κληρικοί απλοί, δασκάλες, ντόπιοι αγωνιστές, παιδιά που βοηθούσαν ως ανιχνευτές, αξιωματικοί, εθελοντές από όλη την Ελλάδα ήρθαν και βοήθησαν. Ενωμένοι κερδίσαμε τη Μακεδονία. Μετά από λίγα χρόνια διχασμένοι χάσαμε τη Μικρά Ασία. Το μήνυμα λοιπόν είναι μπορούμε πολλά όταν είμαστε ενωμένοι. Αιωνία η μνήμη του Άγρα και του Μίγκα. Σας ευχαριστώ.